σήμερα μαζευτήκαμε εδώ και με δική τους πρωτοβουλία όλα τα παιδιά του 4ου Γυμνασίου, ένα μέρος των παιδιών, γιατί αύριο το πρωί γράφουν το τελευταίο μάθημα και δεν ξέρουν σε ποιο γυμνάσιο, σε ποιο λύκειο θα πάνε. Είπατε ότι τα σχολεία της Πολύχνης θα έχουν μία χωρητικότητα ευχέρεια του 70%. Αν συμβαίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, τότε γιατί έχουν διπλωθάρει. Πρώτο. Δεύτερο όμως. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Πολύχνης, γιατί άκουσα πριν από λίγο, όταν συνεδριάσαμε μέσα στην Ένωση, ότι συμφωνήσατε διαστόματος του κυρίου Θόμογλου, ότι είχατε φτάσει σε μία συμφωνία, αλλά όχι αυτή που αναφέρατε εσείς. Ο Δήμαρχος λοιπόν Πολύχνης μας διαβεβαίωσε πως τα παιδιά της Πολύχνης που θα πάνε στο Λύκειο θα συνεχίσουν να φοιτούν στα σχολεία τα δικά σας. Και γι' αυτό το λόγο έστειλε και είναι καθοδόν τώρα ο κύριος Δελιγιάννης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Πολύχνης, για να δούμε τελικά ποιος από τους δύο δημάρχους λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Ορίστε. Θα δούμε ποιος δημάρχος. Λοιπόν. Όχι, χαίρομαι, παρακαλώ, αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία έχουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους φεύγουν οι Πολυχνιώτες. Όλα είναι ορούμενα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μεσούσεις της περίοδου των εξετάσεων, τέτοιες αποφάσεις δεν βγαίνουν. Διότι το διοικείμες τι προβλέπει. Θα έπρεπε λοιπόν από την αρχή της σχολικής χρονιάς να είχατε προβλέψει αυτού του είδους τα προβλήματα. Όσο για τα σχολεία που λέτε, εγώ έκανα μια μικρή έρευνα, πηγαίνοντας στο κεντρικό σχολείο που κλείζεται, όπου θα στεγαστεί το δημοτικό σχολείο Πολύχνης, και στο πέτρινο θα μεταφερθούν του γυμνασίου. Ρώτησα λοιπόν τους τεχνίτες και μου είπαν οι τεχνίτες, τα μαστόρια, ότι θα έχουν μια μικρή απόκληση 3 μηνών. Και όταν τους είπα για πότε το βάζετε, μου απάντησαν τέλη Δεκέμβρη. Το ίδιο ακριβώς είχε πει και ο κύριος Δελιγιάννης όταν είχε έρθει τη Δευτέρα. Καμπρικίδης. Είπε ότι. Ήρθε και ο κύριος Αμπρικίδης. Πράγματι, είναι όπως το λέτε. Αλλά μίλησε ο κύριος Δελιγιάννης. Ο κύριος Δελιγιάννης λοιπόν είχε πει ότι δεν θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τα πολυχνιωτάκια αυτήν τη σχολική περίοδο που μας έρχεται 13-14, αλλά 14-15. Η σχολική χρονιά 14-15 και θα έρθει σε λίγο και θα το ακούσουμε. Μας είχε μιλήσει ο κύριος Δελιγιάννης ότι κάνατε μία συμφωνία, την οποία εγώ συμφωνία την άκουσα από τον κύριο Δελιγιάννη και ας έρθει να την επαναλάβει εδώ παρουσία σας. Ωστόσο όμως συνέβη το περιστατικό με το τραγικό γίνο γεγονός της κοπέλας που κάποιος έκανε την απόπειρα να σας αφαιρέσει τη ζωή και δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα και έφυγε ο κύριος Δελιγιάννης και ο κύριος Αμπρικίδης και έτσι εκείνο το ερώτημα έγινε στον αέρα. Ωστόσο όμως, εφόσον έρθει ο κύριος Δελιγιάννης και είναι υποχρεωμένος, γιατί τον είπε ο Δήμαρχος Πολύχνης, συγγνώμη, Παύλου Μελά, είναι υποχρεωμένος να μας πει τελικά ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Το άλλο, από τα στατιστικά τα οποία μου έχετε δώσει στις 17 Μαΐου και διαβεβαιώνατε ότι στο βάθος πενταετίας θα φύγουν τα παιδιά, τώρα γιατί άλλαξε στις 29 Πέμπτου δεν το γνωρίζω, και εκείνη η πρόθεσή σας, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή στα λύκεια της Νεάπολης έχετε 37 τμήματα. Αν κατεβάσουμε στα 27 από τα 30, θα πάμε στα 38 τμήματα. Και μιλάμε για την τάξη όχι των 36 παιδιών, αλλά των 35 με 36 παιδιών. Όχι των 37, 36. Των 25. Με συγχωρείτε. Εντάξει, βάλω μια δεκάδα τώρα πάνω. Λίγο έχεις δίκιο. 25 με 26, όχι τα 30. Στα 27 κατεβαίνουμε και έχουμε τη λειτουργία 25 και 26 παιδιών. Που σημαίνει ότι μία αίθουσα υπάρχει. Εκείνο που έχω καταλάβει εγώ στο λίγο χρονικό διάστημα που είμαι στην Ένωση και εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να μάθω μερικά πράγματα, είναι ότι και αναφέρατε στην αρχή ότι το πρόβλημα στο Ρετζίκι το λύνεται, αλλά πώς το λύνεται? Προσθέτοντας κάποια προκατασκευασμένα. Εδώ έχετε μία αίθουσα
και δεν μπορείς να τη βρεις τη λύση. Άρα λοιπόν, οφείλετε να δώσετε λύση. Διότι όταν πονάει το κεφάλι το θεραπεύουμε, δεν το κόβουμε. Και το λέω με πολύ αγάπη και όχι διάθεση αντιδικίας. Διότι τα παιδιά μας, αυτά εδώ πέρα που βλέπετε απέναντι, είχαν την τύχη να φοιτούν και την ατυχία ταυτόχρονα, μαζί να συνυπάρχουν με τα παιδιά του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Όποιος δεν το ξέρει, είναι ακριβώς δίπλα από τον Άγιο Ιωάννη, από την 1η Δημοτικού. Αυτά τα παιδιά που τα λένε πολυχνιωτάκια, μαζί με τα παιδάκια που τα λένε νεαπολιτάκια, ένας ιδιότυπος ρατσισμός, είναι Ελληνόπουλα. Είναι παιδιά αυτής της γης και ας προέρχονται και από άλλες χώρες, όπου τους ανάγκασε η ζωή οι γονείς τους να γίνουν μετανάστες. Και σας είπα ότι είναι ένας ιδιότυπος ρατσισμός αυτό εδώ πέρα και μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος κασιδιάρης και να λέει τα χοντρά και τα ανίερα που ακούμε καθημερινά. Είτε στις τηλεοράσεις, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνο, είτε ακόμα και στο διαδίκτυο. Όταν εκδιώχνονται αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώσαν με τα νεαπολιτάκια, όταν έχουν παρέες νεαπολίτες, όταν οι παρέες τους είναι, περιλαμβάνουν φίλους από τις Σικές και από την Νεάπολη, να έρχεστε και να λέτε επιστρέψτε πίσω. Το γυμνάσιο στο οποίο αναφέρεται και το οποίο σας είπε ο κύριος Δελιγιάννης, γιατί αυτός είναι πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, είναι στην περιοχή Καρατάσου. Η Πολύχνη, παρακαλώ, η Πολύχνη, η πρώην Πολύχνη, φιλοξενούσε επί δεκαετίας. Το θυμάμαι εγώ. Διότι πήγαινα εγώ σε εκείνο το σχολείο το πρώην 13ο. Και φιλοξενεί μέχρι και τώρα, βέβαια γίναμε ένας ενίος δήμος, φιλοξενούσε επί χρόνια τα παιδιά της Αυκαρπίας. Εμείς τα βλέπουμε ως φίλους, ως συμμαθητές. Και έχουμε παρέες και γνωστούς. Όπως έχουμε γνωστούς και φίλους από την Νεάπολη, από τις Σικές και από όλα τα μέρη όπου συναντηθήκαμε στο παλιό το 6ο και στο παλιό το 13ο. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βρείτε λύση αυτά τα παιδάκια να μην φύγουνε. Διότι εδώ μεγαλώσανε, εδώ κάνανε τις παρέες τους και τώρα τους λέτε πάντα αλλού να αποδείξετε την αξία σας και τις νέες σας φιλίες. Για 3 χρόνια ακόμη σπουδών. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα σας το τόσο φιλόξενοι. Αυτά.